Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πιο χριστουγεννιάτικο, πιο μοναδικό βίντεο που έχει συμβεί στο Καλλινό Κάναλο. Δηλαδή, τι έρχομαι να πω με αυτό, παιδιά, γιατί αγαπώ εγώ τα Χριστούγεννα και εδώ κάτω θα πέσουν πολλά από αυτά που είπατε, κυρίως βασικά 5-6 θα πέσουν, γιατί εδώ πέρα θα γίνει χαμός μετά. Έχω αρρωστήσει κιόλας, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά θα σας βάλω για ποιο λόγο αγαπάτε εσείς τα Χριστούγεννα, αλλά θα σας πω και εγώ γιατί αγαπώ τα Χριστούγεννα. Ρε φίλε, μπορώ να βάζω άφοβα γκλίτερ και να μην με κοιτάει κανένα σαν χαζί. Γι' αυτό παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, με τη βουλωμένη μύτη μου σήμερα θα σας δείξω το πιο γκλιτεράτο make-up που έχει συμβεί σε αυτό το κανάλι. Και μάλιστα έχω και έκπληξη. Γιατί παιδιά κρατιόμουν. Σήμερα έχουμε 20 του μήνα και θέλω να σας πω ότι αυτό εδώ που είναι το Advent Calendar της Maybelline δεν έχω ανοίξει ούτε ένα κουτάκι για να τα ανοίξουμε μαζί. Δηλαδή πείτε μου, και σας στόλισα κιόλας, δεν ξέρω αν το βλέπετε τώρα εσείς, ό,τι μπορούσα να κάνω, ας πούμε. Ανυπομονώ να τα ανοίξουμε μαζί πραγματικά. Ένας ακόμα λόγος που εγώ αγαπάω τα Χριστούγεννα, καθώς ανοίγω το Advent Calendar μου στη μία του μήνα, γιατί εγώ νόμιζα, ρε παιδιά, ότι αυτά τα ανοίγουμε αντίστροφα. Δηλαδή ξεκινάς από τις 25 και φτάνεις μέχρι τη μία. Αλλά μάλλον όχι. Δηλαδή κάθε μέρα του μήνα πρέπει κανονικά να ανοίγεις ένα. Λογικά. Πάω να ανοίξω τον αριθμό 1 που είναι εδώ. Αχ, είναι το πρώτο. Είναι μανό για τα νύχια. Δεν βάφω βέβαια τα νύχια μου εγώ, δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσω τις πελατίτσες μου, μην αγχώσεις. Δεν μπορώ να το βγάλω τώρα, δεν θα τα βγάζω. Λοιπόν, πάμε στον αριθμό 2 που είναι αυτός εδώ πάνω. Κάποια από αυτά θα τα χρησιμοποιήσω και στο σημερινό make-up μου. Wow, τι είναι αυτό. Είναι υγρό ρουζ, τέλειο, θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό σήμερα. Τέλεια. Πάμε στον αριθμό 3. Ο αριθμός 3 είναι εδώ. Το βρήκαμε. Παιδιά, το αγαπώ. Το αγαπώ. Ό,τι καλύτερο μπορείς να έχεις στη συλλογή σου. Last Sensation Primer. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το primer κάνει την λεφαρδιά 5. Θα το χρησιμοποιούσα ούτως ή άλλως σήμερα. Δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό που είναι κλειστό. Έχω το δικό μου το ανοιχτό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον αριθμό 4, αν το βρω ποτέ. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ. Από τις αγαπημένες μου μάσκαρες ever. Θα τις χρησιμοποιήσουμε αυτή σήμερα, δεν έχω βγάλει μάσκαρα. Πόσο έξυπνη είμαι πια. Έχω βγάλει Last Sensation Primer και δεν έχω βγάλει μάσκαρα. Μπράβο, Γαλίνα. Πάμε στον αριθμό 5, που είναι αυτός εδώ, που είναι πάνω στο δέντρο. Α, και αυτό μανό είναι, ένα κόκκινο, φλουγερό. Είναι ωραίο για τις γιορτές. Πάμε στον αριθμό 6. Ταραρα. Μάλλον για μολύβι το κόβω, είναι πολύ λεπτό. Δεν ανοίγει. Α, ένα πολύ ωραίο μολύβι για τα χείλια. Wow. Κράτω το και αυτό στην άκρη, ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας χρησιμεύσω σήμερα. Ούτε εγώ δεν ξέρω σήμερα τι θα κάνω. Λοιπόν, πάμε στον αριθμό 7. Είναι αυτός εδώ. Oh my god. Είναι τα color sensation. Παιδιά, τα λατρεύω. Wow. What? Συγγνώμη. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και βάλω το εκεί πέρα μαζί με το lip liner. Πάμε στον αριθμό 8. Είναι ένα brow drama. Δεν ξέρω τι είναι αυτό καν. Ας το ανοίξουμε να δούμε. Α, είναι ζελά για τα φρύδια. Θα το χρησιμοποιήσω και αυτό. Έχω μαζέψει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε στο νούμερο 9. Μάλλον και αυτό μολυβάκι το κόβω. Είναι λεπτούλικο, έτσι. Spoil. Α, συγγνώμη. Είδατε να έξω το μόντρε. Έχω ξενερώσει τη ζωή μου, συγγνώμη παιδιά. Ένα liner. Ρεφίου. Μάλλον είναι ένα απλό μαύρο μολύβι λογικά. Wow. Τζιτζιλόνι. Το κλείνω ξανά, το ξαναβάζω μέσα. Δεν το χρησιμοποιήσω σήμερα. Μπορεί και να το χρησιμοποιήσω, θα δείξει. Να θυμάστε το νούμερο 9. Πάμε στο νούμερο 10.
Που έχουμε άλλες 10 μέρες να ανοίξουμε. Ωραία, καλά πάω γενικά. Είναι ένα αρμανό διάφανο, βέβαια είναι top. Τέλεια, αφού μιλήσαμε και στο τηλέφωνο μας, πάμε στις 11 του μηνός. Νομίζω θα έχετε ατελείωτο αυτό εδώ το βίντεο. Είναι άλλο ένα υγρό ρουζ. Okay. Δεν είναι το ίδιο χρώμα, είναι λίγο πιο σκούρη η απόχρωση από το προηγούμενο. Νομίζω μου αρέσει κιόλας πιο πολύ κιόλας. Οπότε μάλλον θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, ναι. Έχει το ένα λίγο πιο ροζ, το άλλο πιο... πιο ροδακινή. Λοιπόν, πάμε στην μέρα τη 12η. Τη 12η νύχτα. Λοιπόν. Α, και άλλη μάσκαρα. Χαμός με τις μάσκαρες. Είναι η Classic Volume Express. Πάμε στο νούμερο 13. Τα-τα-τα. Τι γλυκούλι, ένα πραϊμεράκι. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Είναι το Face Studio Prime Hydrating Primer Base Detent. Και είναι το 50. Θα το χρησιμοποιήσουμε πολύ ωραίο σήμερα. Πάμε στο 13. Τι να είναι το 13? Κι άλλο! Color Sensation. Θεέ μου. Τι ωραία απόχρωση είναι αυτή. Δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε σήμερα σίγουρα. Λοιπόν, το νούμερο 16. Είναι αυτό. Το σκίσα. Κι άλλο color sensation. Oh my god, what color is this? Λοιπόν, είναι το 107. Πολύ ωραία, μιλάμε. Μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε στο 17. Oh my god, Illumination Primer Base Detent. Oh nice, Highlight Primer. Πώς θα χρησιμοποιήσω αυτό? Το άλλο είναι Hydrating, Δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσω το άλλο. Δεν πειράζει. Βασικά αυτό είναι Illumination. Αυτό είναι πιο χριστουγεννιάτικο. Πάμε στο νούμερο 18, το οποίο βρίσκεται εδώ. Και είναι και αυτό μανό. Όζα, όπως θέλετε πείτε το. Πάμε στο νούμερο 19. Και άλλη μασκαρίτσα. Δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά αυτή θέλω να ξέρετε ότι ξέρω κιόλας. Είναι η πρώτη μάσκαρα που εφήβρε η Maybelline και η Maybelline σαν εταιρεία γενικά ήταν η πρώτη που εφήβρε μάσκαρα. Και την έχουν κρατήσει ακόμα και μου αρέσει πάρα πολύ και θα τη δοκιμάσω. Πάμε στο νούμερο 20 που είναι το σημερινό. Μανό είναι και σήμερα, ένα κόκκινο, φλογερό. Λοιπόν, δεν ανοίγω άλλα. Τα υπόλοιπα θα σας τα ανοίξω στο Instagram, έχει γίνει έτσι πλέον. Και επιτέλους ξεκινάμε αυτό το make-up. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτό το make-up με κάτι που δεν έχω δοκιμάσει καν εγώ. Και είναι η Winter Wonderland από Tarte. Είναι αυτή εδώ η παλέτα που αν την ανοίξω και τη δείτε θα πάτε κοκομπλόκο τώρα εσείς. Και την ανοίγεις και είναι η πιο χριστουγεννιάτικη παλέτα που έχεις δει στη ζωή σου, δεν είναι? Πες το. Έχει πινέλο δικό της, για να τα βλέπουμε όλα, που είναι έτσι χρυσό και πολύ όμορφο. Έχει τέλειες αποχρώσεις και μασκαρίτσα και liner. Είναι ένα πολύ ωραίο package για να πάρεις μαζί σου σε ένα ταξίδι. Και έχει και δικό του καθρέφτη, από το βλέπετε τέλεια. Λοιπόν, σήμερα παιδιά δεν ξέρω πραγματικά τι θα σας κάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Θα χρησιμοποιήσω από Urban Decay το Eyeshadow Primer Potion. Λοιπόν, βάζουμε λίγο πάνω στο ματάκι, λίγο. Θέλω να το κάνει τώρα αυτό λίγο. Πολύ ωραίο primer, παιδιά. Στεγνώνει ματ. Είναι λίγο τσιμπημένο, κάπως στα 24 ευρώ κάνει. Νομίζω, έβαξα και λίγο το φρύδι μου. Τι είναι αυτό? Άντε θα το κάνω nude γιατί θα είναι πιο φορέσιμο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πρώτη απόχρωση που βλέπουμε εδώ πέρα. Θα σετάρω λίγο το primer μου, αν και γενικά επειδή είναι ματ, είναι ok, πολύ κομπλέ. Χρησιμοποιώ το 228 από Zoeva, το Luxe Crazy. Τέλεια, αφού σέταρα τα ματάκια μου, θα συνεχίσω με αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα χρησιμοποιήσω το πινελάκι που έχει μέσα γιατί μου αρέσει. Και θα πάρω αυτήν εδώ την πλευρά αρχικά.
Ου, καπακούμπησα. Παιδιά, νομίζω πως σας είπα ότι θα πάρω αυτή την πλευρά, αλλά πήρα αυτή την πλευρά. Ωραία. Καλά είμαι. Εντάξει. Όλα καλά. Και θα κάνω ένα Oreo blending στην κόνκι μου. Το τραβάω προς τα έξω. Κάνω το ίδιο και στο άλλο μου ματάκι. Τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε με αυτό το πινελάκι από αυτή την πλευρά και αυτήν εδώ τη σκούρη απόχρωση. Λοιπόν, τώρα εγώ τι θέλω να κάνω. Θέλω εδώ να σχηματίσω σε μια γραμμή η οποία θα ανεβαίνει προς τα πάνω. Και θα πάρω το πίσω μέρος. Πάρω το πίσω μέρος του. Έχει λίγο fallout. Με ευρίασε τώρα. Το πίσω μέρος του πινελακίου και θα μπλεντάρω. Τραβάω προς τα έξω τη γραμμή μου και ανεβαίνω προς τα πάνω. Παίρνω λίγο από την προηγούμενη απόχρωση, αυτήν εδώ, να μπλεντάρω σωστά, γιατί δεν έχω καταλάβει ακόμα αν μου αρέσει σαν παλέτα ή αν μου φταίει το πινέλο. Μπορεί να φταίει και το πινέλο τους. Βέβαια, θα δείξει. Κάτι κάνουμε. Κάπως μου αρέσει τελικά. Το αποφάσισα, τελείωσα, εκεί θα κλείσω. Θα συνεχίσω με ένα πινέλο σαν αυτό εδώ. Θα πάρω πάλι την καφέ απόχρωση, αυτήν εδώ, την λίγο πιο ανοιχτή. Και θα συνεχίσω το blending μου, λίγο να σβήσω στην ουσία την πρώτη καφέ σκιά. Η αλήθεια είναι πως εγώ ήθελα να παίξω με αυτά εδώ, με τις δύο αποχρώσεις, αλλά επειδή δεν θα είναι τόσο φορέσιμο χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, είπα θα κάνω κάτι πιο φορέσιμο. Θα συνεχίσω βάζοντας στο κινητό βλέφαρο αυτήν εδώ την απόχρωση. Αυτή. Πάρω αυτό εδώ το flat πινελάκι, καλύτερα. Τι έχει συμβεί? Ωραία, ωραία απόχρωση, πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Θα το βάλω σαν βάση στην ουσία αυτό πάνω για να κολλήσω το glitter μου. Τι νόμιζες ότι δεν θα βάλω γκλιτέρ? Χα, σε γελάσα. Παίρνω αυτό εδώ το πινέλο που είχε μέσα στην παλέτα και λίγο μπλεντάρω αυτό για να ενωθεί, να μην φαίνεται ότι είναι ένα και ένα. Έχει fallout, αυτό με εκνευρίζει. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ το τρικολόρε γκλιτέρ, το οποίο θα βάλουμε με τις NYX την κόλλα, γιατί σαν τις NYX το γκλιτέρ πράιμερ δεν υπάρχει. Θα βάλω λίγο στο χεράκι μου. Και με ένα flat πινελάκι έτσι σιλικονάτο θα πάρω και θα βάλω σχεδόν σε όλο το κινητό βλέφαρο. Τέλειο! Γεια σου ρε τάρτ με τα γκλίτερ σου. Ας πούμε το glitter δεν έχει fallout. Μπράβο. Πολύ καλό αυτό. Εγώ πιο Χριστούγεννα πεθαίνεις. Top. Αυτό το glitter είναι top. Είναι τέλειο ρε, είναι τέλειο. Δεν ξέρω αν έχετε ενθουσιαστεί τόσο όσο εγώ. Πάντως εγώ έχω καταενθουσιαστεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι σκέφτηκα. Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο make-up μου. Σωστά, σωστά, θα πείτε εσείς. Θέλετε με την ίδια παλέτα να σας κάνω και το πρωτοχρονιάτικο make-up μου με τα πιο σκούρα χρώματα? Θα σας βάλω πάνω ερωτηματολόγιο να πατήσετε, να απαντήσετε. Λοιπόν, πάμε στην καφέ απόχρωση εδώ πέρα κάτω, την οποία θα βάλω και εδώ κάτω. Είναι αυτό το αγαπημένο μου που κάνω, που δίνω την ίδια ένταση με πάνω στο κάτω βλέφαρο.
πάω και λίγο στο πάνω. Θα μου δώσω λίγο πιο πολύ χρώμα. Τέλεια. Θα συνεχίσω αυτό το make-up με το ίδιο χρώμα που πήρα πριν, το οποίο θα μπει τώρα σε το κόκκινο ροζ εδώ κάτω. Γλαμουριά τρελή. Τέλεια. Αφού τελείωσε αυτό το υπέροχο μάτι, σχεδόν τελείωσε, εντάξει, μάσκαρες και τέτοια θα βάλουμε μετά, και συνεχίζουμε με το Face Studio Prime Illumination Primer. Είναι έτσι, ρόζο τέτοιο, και έχει μέσα σαν σήμερα. Δεν θα βάλω κρεμούλα σήμερα. Α, ουλαλά, δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το primer. Είναι τέλειο. Αχ, δείτε το. Έχει τέτοια λάμψη. Αφού βάλαμε το illumination primer μας, θα συνεχίσω με ένα πάρα πολύ ενυδατικό make-up που είναι το Urban Cover από Maybelline, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη και ταυτόχρονα έχει 50 δίκτυ προστασίας. Με ένα flat pinello, εμένα μου αρέσει με flat pinello να βάζω το make-up μου, πιστεύω ότι στέκεται καλύτερα. Θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Είναι η απόχρωση 116. Αυτό το primer με αυτό το make-up, υπέροχο. Πάμε να συνεχίσουμε με Tarte. Η Tarte πάει και έρχεται σήμερα. Και η Maybelline. Είναι το Light Beach, το concealer, το Shape Tape. Θα το μπλεντάρω με το Beauty Blender από Real Technique. Πόσο έχω πάνω στο νύχι μου? Μιλήστε λίγο και σε ποιο νύχι, έτσι. Πάντα το κάνω λίγο προς τα πάνω, έτσι ώστε και κάτι να έχει γίνει στο μάτι, να ανέβει όλο το μάτι προς τα πάνω και να φαίνεται καθαρό. Θα συνεχίσω με το Dream Satin Blush, που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και με αυτό εδώ το πινελάκι θα μπλεντάρω λίγο. Ναι, κάπως καλύτερα. Δεν θα το αφήσω έτσι, μην τρομάζετε. Θα χρησιμοποιήσω την Cheek Leader από Benefit, φυσικά την Hoola απόχρωση, με ένα πινέλο από Morphe που είναι το M405. Θα κάνω το contouring μου. Τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε με το highlight, το οποίο δεν θα είναι άλλο από το cookie. Παίρνω το πινέλο από Morphe, αυτό για το highlight δεν έχει νούμερο, συγγνώμη παιδιά. Είναι από τη γνωστή σειρά πινέλων. Εντάξει, το highlight τυφλώνει κόσμο, τυφλώνει πες. Χριστούγεννα είναι ρε φίλε, λογικό. Και στα χυλάκια και στη μητούλα. Θα ήθελα μόνο να βάλω gel στα φρυδάκια μου, δεν θέλω να τα βάψω. Θα βάλω το Brow Drama, το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά θα δοκιμάσουμε τώρα μαζί, να δούμε πόσο ωραίο είναι. Μου αρέσει, δίνει ένα πολύ ωραίο φυσικό αποτέλεσμα χτενισμένου φρύδιου. Θα συνεχίσω με το La Sensation Primer που σας είπα ότι πολύ αγαπώ και μου τελείωνε κιόλας και είμαι πολύ χαρούμενη τώρα που μου το στείλανε πάλι. Πάντα όταν βάζετε μάσκαρα θα κοιτάτε από κάτω τον καθρέφτη να τον έχετε για να κοιτάτε, για να ανεβαίνει η βλεφαρίδα πάνω. Και θα συνεχίσω με τη La Sensation Mascara, γιατί αυτά τα δύο μαζί είναι και για μου γουργουράει. Ό,τι χρειάζεται το μάτι.
Το βλέπεις. Ή μόνο εγώ το βλέπω. Κόκκινο είναι πολύ κοινό για Χριστούγεννα. Όχι, δεν θα σας βάλω κόκκινο. Θα χρησιμοποιήσουμε το 630 Color Sensation, το μολύβι, αυτό που είδαμε πριν, που βγάλαμε από τις μέρες των Χριστουγέννων. Και θα συνεχίσω με το Color Sensation Velvet Beads. Είναι το 630. Είναι αυτό, αυτή εδώ η απόχρωση τέλεια. Τα λατρεύω γιατί είναι υδατικά και μυρίζουν και τέλεια, παιδιά. Α, νομίζω ταιριάξε τέλεια. Πραγματικά ταιριάξε τέλεια σε αυτό το μακιγιάζ. Τέλεια. Και θα κλείσω επιτέλους αυτό το μακιγιάζ με το setting spray από Iconic London, γιατί θέλουμε να είναι υπέρλαμπρο και αυτό έχει μέσα λάμψη. Επιτέλους τελείωσε αυτό το χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, κάντε like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Και αν θέλετε πραγματικά να κάνω με την ίδια παλέτα το πρωτοχρονιάτικο που θα είναι πιο grande μακιγιάζ, να μου απαντήσετε πάνω στην ερώτηση. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε και για τη στήριξή σας. Φιλάκια πολλά!